Η λειτουργία της Ακαδημίας Πολύμπου ξεκίνησε τη δεκαετία του 90. Ήταν ιδέα του Σάσου του Βεντζέγκοφ, του τότε προπονητή μας, πατέρα του σημερινού Αλέξανδρου Βεντζέγκοφ, ο οποίος διαπρέπει στην Μπαρσελόνα. Η Ακαδημία του Ολυμπού ξεκίνησε, επαναλειτουργήσε σε πιο σωστές βάσεις το 2000. Από το 2000 μέχρι σήμερα προσπαθούμε μέσα από τις ακαδημίες μας πρώτιστα να δημιουργήσουμε ανθρώπους, καλαθοσφαιριστές, με σκοπό να μείνουν μακριά από διάφορες κακές έξεις της εποχής. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Σαν Ακαδημία απασχολούμε γύρω στα 95 παιδιά, U10 μέχρι U16 αυτή τη στιγμή. Επιπλέον των εφηβικών που δεν μετρέπεται σαν την Ακαδημία μας. Με αυτόν τον χρόνο είχαμε περισσότερα παιδιά, βλέπουμε περισσότερα να ασχολήσουμε με μπάσκετ και περισσότερο ενδιαφέρον. Οι στόχοι μας είναι να προσπαθούμε να καλλιεργούμε το όσο πιο σωστά γίνεται το άθλημα. Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης τόσο της Ομοσπονδίας, τόσο και του Αναπτυξιακού Προγράμματος, να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τα προγράμματα της Ομοσπονδίας με απότερο σκοπό στο μέλλον να βγάλουμε και αν γίνεται πιο άμεσα, όχι μόνο στο μέλλον, να βγάλουμε ταλέντα τα οποία θα ενισχύσουν τις εθνικές μας ομάδες. Οι στόχοι του Ολύμπου σχετικά με τις ακαδημίες είναι πάντοτε να διατηρά ένα πολύ ψηλό επίπεδο, να πρωταγωνιστεί στον τομέα των ακαδημιών όπως και πρωταγωνιστεί. Και ελπίζουμε ότι ο στόχος μας θα συνεχίσει να είναι εφικτός και τα επόμενα χρόνια. Αυτό που με άφησε να ασχοληθώ με την κατανασφαίρα ήταν βασικά ένας άλλος συμπαίχτης μου που ξεκίνησε πριν από μένα, ο Δημήτρης Παπαλουκάς. Έπαιζαμε σπίτι μου και αποφάσισα να ξεκινήσω και εγώ στον Ολύμπο. Στην αρχή έπαιζα τένις πριν να αρκέψω και ένας θείος μου συστήνε μου ότι με το ύψος που έχω είχε μια καλή ομάδα που ξέρουν τον προπονητή μας και είπε μου, επειδή ήταν και κοντά στη δουλειά του παπά μου και της μάμας μου, είπα μου να αρκέψω δαμέ και επειδή δεν ήμουν τόσο καλό στο τένις όσο έπρεπε, αρκέψα μπάσκετ και ήμουν δαμέ. Το μπάσκετ μου αρέσει γιατί έχει πολλή δράση. Είναι πολύ ωραίο να ρίχνεις την μπάλα και να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος, να βελτιώνεσαι. Το μεγαλύτερο μου όνειρο είναι να φτιάσω μια μέρα να παίζω σε μια μεγάλη ομάδα, κανονική, που να με βλέπουν στην τηλεόραση. Να παίξω επαγγελματικά, ή στην Ευρώπη ή στην Αμερική, με ενδιαφέρει, αλλά θα ήθελα πολύ να παίξω επαγγελματικά. Θα ήθελα να παίξω στο NBA. Να φτάσω πολλά ψηλά, πρώτον να είμαι κορυφαίος στην Κύπρο και μετά να δούμε και για εξωτερικό. Οι γονείς πρέπει να οδηγούν τα παιδιά τους σε υγιούς χώρους. Η πιο υγιή χώρη είναι η χώρη του μπάσκετ. Και ο λόγος είναι ότι ο ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των σωματείων των προπονητών αλλά και των καθοσφαιριστών είναι ο ανταγωνισμός ο υγιής. Είναι μια ευκαιρία πρώτα-πρώτα να κρατηθούν τα παιδιά μακριά από τις προκλήσεις, τις κακές προκλήσεις της εποχής μας. Ένας γονιός καλό θα ήταν να προτιμήσει μπάσκετ εναντί άλλων αθλημάτων. Λόγω των δεξιοτήτων που θα αναπτύξει ένα παιδί στο μπάσκετ, θα δει την ομαδικότητα μέσα από το παιχνίδι, θα αναπτύξει φιλίες. Σε ένα μικρό παιδί θα έλεγα για την καθοσφαίρα πως είναι ένα, δεν είναι βίαιο άθλημα και πως είναι άθλημα που ασκείς το μυαλό σου και το σώμα ταυτόχρονα και είναι άθλημα για όλους. Προτιμώ το μπάσκετ για άλλων αθλημάτων, διότι το μπάσκετ περιέχει τεχνική επίσης. Η μπάλα έχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πώς την κρατάς και πώς τη χειρίζεσαι. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να χειρίζεσαι την μπάλα που δύσκολο να τη γράφεις. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί παίχτες με πάρα πολλές διαφορετικές ιδιότητες. Ο αγαπημένος μου παίχτης είναι ο Σάιμον Μιχαήλ. Μ' αρέσει γιατί θέλω να γίνω σαν κι αυτόν. Και ο αγαπημένος μου ξένος παίχτης είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που είναι πολύ καλό παράδειγμα για τους Έλληνες και Κυπρίους παίχτες που κατάφερε να πάει ως το NBA και να γίνει ένας από τους καλύτερους παίχτες του NBA. Ο αγαπημένος μου Κύπρος παίχτης είναι ο κύριος Ανδρέας Ζόπουλος και ο αγαπημένος μου ξένος παίχτης είναι ο LeBron James. Είναι ο Βασίλης Κούνας και ο αγαπημένος μου ξένος παίχτης είναι ο LeBron James. Ανδρέας Ζόπουλος και
ξένος ο Μίλος Θεοδόσιτς.